Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ και τα τρία Ινστιτούτα, Παύλα Ιδρύματα, που είχαν την πρωτοβουλία. Και για να τιμήσω τουλάχιστον το ένα από τα τρία, θα ξεκινήσω από μια φράση του Νίκου Πουλατζά. Στα τελευταία του, που στα, όχι φράση, μια σκέψη του Νίκου Πουλατζά, ο οποίος στα τελευταία του κείμενα είχε διαβλέψει από τα μέσα της δεκαετίας του 70 την τάση αυξανόμενη αυταρχισμού που χαρακτηρίζει το σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος. Την τάση αυτή, όπως όλοι ξέρουμε, ενίσχυσε η ανάπτυξη των διακρατικών ομαδοποιήσεων, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον τρόπο βέβαια που συγκροτήθηκε, δηλαδή ως απλά οικονομική και στη συνέχεια νομισματική σύνθεση, αλλά κυρίως αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, όσο και αν ο όρος σημαίνει τα πάντα και τίποτα. Και είδαμε στην κρίση του 8 να αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος σε παγκόσμια κλίμακα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των λεγόμενων αγορών απέναντι στις πολιτικές κυβερνήσεις. Αυτή η τάση αυταρχισμού αλληλοτροφοδοτείται με την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων. Από τη μια μεριά, δηλαδή, η περιστολή δικαιωμάτων νομιμοποιεί τη ρητορική του εθνικισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, ενώ από την άλλη, ο φόβος των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στην άνοδο των νέων, των ακροδεξιών, τα οδηγεί στη λάθος επιλογή, δηλαδή στην προσπάθεια προσετερισμού μέρους της πολιτικής ατζέντας της ακροδεξιάς, τροφοδοτώντας έτσι το ενδιαφέρον για αυτή την ατζέντα και απαλλάσσοντας τους φορείς αυτής της πολιτικής από τη ρετσινιά του ακραίου. Από αυτή την πλευρά, ενώ είναι ορατές κάποιες ομοιότητες με τις συνθήκες του Μεσοπολέμου, διαφέρει ο στόχος των ακροδεξιών ρευμάτων. Δεν έχουμε τώρα τον ορατό εσωτερικό εχθρό που αντιπροσώπευε τότε το επαναστατικό κίνημα, ούτε μπορεί να τον υποκαταστήσει ο εξωτερικός εχθρός, είτε αυτός ονομάζεται Ισλαμικός κίνδυνος, είτε απλώς προσφυγικό ρεύμα. Απ' την άλλη πλευρά, σήμερα είναι εδώ και πολύ καιρό τόσο κοντά στην πραγματοποίησή του το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μαύρη διεθνής. Κάτι που σε προηγούμενες περιόδους επιχειρήθηκε από τον Jean-Marie Le Pen, το 94-95, και στη συνέχεια τον Βλάντιμιρ Ζιρινόφσκι, το 96, με την πατριωτική διεθνή. Η εκλογή Τραμπ και οι αντιδράσεις που προκάλεσε διεθνώς επιτάχυνε τις διαδικασίες σύγκλησης κομμάτων και οργανώσεων της εθνικιστικής ακροδεξιάς και κυρίως νομιμοποίησε εκ των προτέρων κάθε σχετική προσπάθεια. Για πρώτη φορά είναι ορατή η δημιουργία ενός σύγχρονου άξονα. Δεν εννοώ φυσικά ότι θα ασχοληθεί ο Τραμπ ευθέως με τον Μιχαλολιάκο, αλλά ότι κάτω από το πέπλο της νίκης του Τραμπ επισπεύδονται διαδικασίες που μέχρι σήμερα σκόνταφταν στη διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας και στον ανταγωνισμό των ποικίλων εθνικισμών. Το πιθανότερο είναι να αναδειχθούν σε αυτή τη διαδικασία τα πιο μεγάλα ακροδεξιά ευρωπαϊκά κόμματα και να συντονίζονται μέσω της κοινής αναφοράς στον Τραμπ, αποφεύγοντας το σκόπελο μιας διεθνούς που θα τους υπονόμευε στο μυαλό των οπαδών τους από τη στιγμή που θα θύμιζε την τρισκατάρατη Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλο πρόσημο. Η επιλογή του Φάραντζ ως πρώτου Ευρωπαίου ηγέτη που συναντήθηκε με τον Τραμπ είναι νομίζω αρκετά ενδεικτική σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι οι υπόγειες διασυνδέσεις μεταξύ των σχημάτων της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς ήδη υπάρχουν. Και μάλιστα ένας βασικός κόμβος αυτής της διασύνδεσης είναι η Ρωσία του Πούτιν. Τώρα νομιμοποιείται και αυτή η επιλογή μέσω της διακηρυγμένης, έστω και μη υλοποιημένης πρόθεσης του Τραμπ να αναθεωρήσει τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία. Είναι γνωστό, για να μπω και στο θέμα της Χρυσής Αυγής, ότι η ναζιστική οργάνωση της Ελλάδας έχει απροσδόκητα καλές σχέσεις με το περιβάλλον του Πούτιν μέσω του εξέχοντος συμβούλου του Αλεξάνδρ Ντούγκιν, ενώ και με τον Τραμπ επιχειρεί να αποκτήσει σχέσεις μέσω κάποιων ακροδεξιών οργανωμένων υποστηρικτών του. Ένας από αυτούς, ο Μάθιου Χάινμπακ, ο οποίος ήδη στις ΗΠΑ θεωρείται ότι μπορεί να είναι ο διάδοχος του Ντέιβιντ Χιουκ, του περιβόητου ηγέτη της Ku Klux Klan, επισκέφτηκε στις αρχές του 16 το Μιχαλολιάκο, ενώ το περσινό καλοκαίρι πρωτοστάτησε στα αιματηρά γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ, δηλώνοντας μετά δημόσια ότι αντιγράφει στις ΗΠΑ το πρότυπο της Χρυσής Αυγής.
Τώρα, πώς εκφράστηκε στην Ελλάδα αυτή η αυξανόμενη τάση αυταρχισμού για την οποία μιλούσε ο Πουλατζάς? Την είδαμε να εκδηλώνεται το 2011 με τη βίαιη καταστολή του πρωτοφανούς κινήματος των πλατιών, κυρίως των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα. Αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ είναι ότι την επομένη του μεγάλου συλλαλητηρίου και των επεισοδίων που ακολούθησαν, μια από τις μεγάλες εφημερίδες, το Βήμα, πρόβαλε από τη δικτυακή του έκδοση ένα άρθρο το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ πρότεινε στην κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή του άρθρου 48 του Συντάγματος. Δηλαδή, την κήρυξη κατάσταση πολιορκίας και την αναστολή των βασικών άρθρων που αφορούν τις ελευθερίες του πολίτη και τις συλλογικές και τις ατομικές. Επιμένω σε αυτό γιατί θεωρώ ότι οι ιδέες της σύγχρονης ακροδεξιάς δεν βρίσκονται έξω από το πλαίσιο της σύγχρονης μορφής της δημοκρατίας. Μίλησε και ο κύριος Δοζίνας προηγουμένως γι' αυτό. Το ίδιο εξάλλου συγκρότημα τύπου, με τη δημοκρατική παράδοση, μέσω του ίδιου στελέχους του, δεν δίστασε λίγα χρόνια αργότερα να αποκαταστήσει και τον Κλίξπουργκ, αναθεωρώντας όλες τις βασικές σταθερές στις οποίες είχε θεμελιωθεί η μεταπολιτευτική δημοκρατία. Και πέρσι, στα 50 χρόνια από το πραξικόπημα του 67, ζήσαμε μια οργανωμένη απόπειρα συνολικής αναθεώρησης της ιστορίας, ωρεοποίηση της δικτατορίας και σχετικοποίηση των εγκλημάτων της. Αυτή τη φορά ήταν η ομάδα των ιστορικών γύρω από τον καθηγητή Στάθη Καλίβα, που είχε πάρει τη σκυτάλη, και μια άλλη μεγάλη εφημερίδα, η Καθημερινή, είχε αναλάβει τη δημοσιοποίηση της νέας θεωρίας. Παράλληλα τώρα με την ιδεολογική αποκατάσταση της ιστορίας και των ιδεών της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, ζήσαμε και την πολιτική νομιμοποίηση των φορέων της. Προηγήθηκε η νομιμοποίηση του ΛΑΟΣ, με την ανάδειξή του σε κυβερνητικό εταίρο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία στο σχήμα υπό το τραπεζίτη Παπαδήμου το Νοέμβριο του 2011. Και ακολούθησε η νομιμοποίηση των ανεξαρτήτων Ελλήνων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η ακροδεξιά δεν κατόρθωσε μόνο να μπει στην κυβέρνηση. Το χειρότερο είναι ότι έχει μπει στο μυαλό μας. Και θεωρούμε πλέον φυσιολογικό να είναι εταίρος μιας κυβέρνησης της αριστεράς ο Πάνος Καμένος και αντιπρόεδρος της φιλελεύθερης αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αν ήθελε κανείς να εντοπίσει το βαθύτερο λόγο που η ανάδειξη ακροδεξιών κομμάτων και ακροδεξιών στελεχών στις κυβερνήσεις δεν προκάλεσε σοκ στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναφερθεί κανείς στην ιδιαιτερότητα των κομμάτων αυτών. Όχι μόνο το ΛΑΟΣ και η ΑΝΕΛ που είναι ήπιες μορφές αυτού του ρεύματος, αλλά ακόμα και η σκληρή ναζιστική Χρυσή Αυγή δεν είναι κόμματα του πολιτικού περιθωρίου, κόμματα παρείες όπως συνέβαινε παλιότερα με τα μορφώματα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Τα κόμματα αυτά εκφράζουν κατά περιόδους ένα σοβαρό τμήμα του ελληνικού βαθέως κράτους, το οποίο διατηρείται επί δεκαετίες ζωντανό, θα τολμήσω να πω από την εποχή του Μεταξά, τη δεκαετία του 30. Όχι βέβαια χωρίς τομές και σκαπανεβάσματα, αλλά με ορισμένες σταθερές που δεν τις ανέτρεψε ούτε η μεταπολίτευση, ούτε η έλευση του ΠΑΣΟΚ το 81, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15. Δεν θα επεκταθώ, αλλά σκεφτεί κανείς πώς και από ποιους διοργανώθηκαν τα πρόσφατα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό. Τα κόμματα της ακροδεξιάς ή απλώς στελέχη τους οργάνωσαν την τελευταία 20ετία πετυχημένες καμπάνιες για την υποχρεωτική αναγραφή του θρησκεύματος των πολιτών στις ταυτότητες μαζί με τον μηχανισμό της Εκκλησίας, οργάνωσαν διαδηλώσεις για τα σχολικά βιβλία ιστορίας μαζί με σοβαρή μερίδα μέσων ενημέρωσης, άσκησαν πίεση για το περιβόητο βέτο στο όνομα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας μαζί με πυρήνα διπλωματών και παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας. Και το πιο σημαντικό, ως κόμματα του βαθέως κράτους, από τις τάξεις τους ξεπηδούν τα πιο ακραία αντεργατικά και φιλοεργοδοτικά συνθήματα, με λίγα λόγια τα πιο νεοφιλελεύθερα. Πράγμα που κατά κανόνα δεν συμβαίνει με τα ομόλογα κόμματα της Ευρώπης. Μέσα στα καλά της δικτατορίας, συνήθισε να λέει ο αρχηγός του ΛΑΟΣ, ήταν η απαγόρευση του συνδικαλισμού και των απεργιών. Και έτσι πήγαιναν τα πράγματα καλά. Ο Καρατζαφέρης ήταν ο πρώτος που ήδη από το Φεβρουάριο του 9, λειτουργώντας ως αντίλαλος επιχειρηματικών και πολιτικών κύκλων, είχε υποδείξει κυβέρνηση των δύο τότε μεγάλων κομμάτων με πρωθυπουργό Παπαδήμου.
αυτό που έγινε 2 χρόνια αργότερα. Και με στόχο να αναχαιτιστούν οι λαϊκές κινητοποιήσεις που θα προκαλούσαν τα μέτρα της σκληρής λιτότητας που από τότε πρόβλεπε το σύστημα. Αλλά και η Χρυσή Αυγή, ως γνωστόν, έχει διακριθεί στην υποστήρηξη σιδερώντων εφοπλιστών και μεγαλοβιομηχάνων. Το συμπέρασμά μου είναι ότι δεν είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί η ακροδεξιά, αν δεν αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και η ηγεμονία των απόψεών της στο εσωτερικό των δημοκρατικών κομματικών σχηματισμών. Ίσως αυτό είναι και το δυσκολότερο, γιατί μας υποχρεώνει να κοιτάξουμε στον καθρέφτη. Περιορίζομαι σε ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, τα ελληνικά ακροδεξιά μορφώματα, τόσο το λαός όσο κυρίως η Χρυσή Αυγή, δεν υποκατέστησαν τη βαθιά αντισημιτική του συγκρότηση με την πιο σύγχρονη μορφή ρατσισμού, την Ισλαμοφοβία. Ο πρώτος λόγος, βέβαια, ειδικά για τη Χρυσή Αυγή, είναι ο φανατικός ναζιστικός της χαρακτήρας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ήδη από το 1986, σε έρευνα στους πολίτες του Λακανοπεδίου, υπήρχε η ερώτηση πόση εμπιστοσύνη έχετε στους Εβραίους και η απάντηση ήταν 57% ότι δεν έχουν και μόνο 37% ότι έχουν. Σχεδόν αντίστοιχα ήταν και τα ποσοστά στους μουσουλμάνους, λίγο πιο χαμηλά. Και στο κρίσιμο ερώτημα, αν οι Έλληνες πολίτες θεωρούσαν τους Εβραίους στην Ελλάδα τόσο Έλληνες όσο και τους υπόλοιπους πολίτες της χώρας, η απάντηση ήταν μόλις 49% θετική. Το 41% όχι. Οι Εβραίοι δεν είναι Έλληνες. Μήπως βελτιώθηκε η εικόνα αυτή? Όχι. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας του 90, συντελέστηκε ως γνωστόν μια βαθιά μετάλλαξη στην ελληνική κοινωνία που σημαδεύτηκε από τη μαζική ζωή μεταναστών, την ανάπτυξη ενός συστήματος εθνικής περικύκλωσης μετά την κατάρρευση του καθεστώτος της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων και τέλος από τη διαμάχη των ταυτοτήτων. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές που όμως δεν έγιναν αισθητές σε πολιτικό επίπεδο παρά πολύ πρόσφατα. Υπήρξε καταρχήν η δημιουργία αυτής της στρατιάς αλλοδαπών εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνταν στις πιο υποβαθμισμένες εργασίες. Αυτός ο νέος εθνοτικός φυλετικός διαχωρισμός που επιβλήθηκε στον καταμερισμό εργασίας υποβοήθησε την επέδωση του ρατσισμού σε όλη την κοινωνία. Φυσικά, σημαντικό ρόλο έπαιξαν σε αυτή την κατεύθυνση και τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία τότε πρωτοδημιουργήθηκαν και άντλησαν ωφέλη από τη διασπορά του φόβου, από την απειλή και το έγκλημα του άλλου. Και παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άλλοι δεν είχαν καμιά σχέση με Εβραίους, αναπτύχθηκε παράλληλα ο αντισημιτισμός, εφόσον ο αρχιετυπικός άλλος του σύγχρονου ρατσισμού δεν είναι παρά ο Εβραίος. Λίγα χρόνια αργότερα, οι κήρυκες του ρατσισμού θεώρησαν ότι δικαιώθηκαν όταν διέκριναν πίσω από την αλλαγή των ταυτοτήτων και πάλι τον προαιώνιο εχθρό του έθνους, τον Εβραίο. Και στην επόμενη φράση. Και πολύ πιο πρόσφατα, όταν κατόρθωσαν να δώσουν φυλετικά χαρακτηριστικά στις πολυεθνικές τράπεζες που βρέθηκαν στη δίνη της παγκόσμιας κρίσης ή ακόμα χειρότερα σε εκείνες που δανείζουν το ελληνικό κράτος. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι ανοησίες που κυκλοφόρησαν τελευταία για το σκοτεινό ρόλο του παντοδύναμου George Soros υπονοούν, χωρίς να το λένε, ότι αναφέρονται σε έναν ευρωεοσιονιστή, άρα εξορισμού, εχθρό και επίβουλο. Γι' αυτό το λόγο είναι εντελώς υποκριτική η αναρώτηση πώς είναι δυνατόν να ευημερεί στη χώρα μας ένα νεοναζιστικό μόρφωμα με αντιεβραϊκή ρητορική. Δυστυχώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Χρυσή Αυγή οφείλει σε έναν βαθμό τη δημοφιλία της στην αντισημιτική της προπαγάνδα. Με αυτές τις παρατηρήσεις, και θα κλείσω, θέλω να πω ότι αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στη χώρα μας, αλλά και στις ΗΠΑ, δεν είναι η ανάδυση, η ευνίδια ανάδυση ακροδεξιών κομματικών σχηματισμών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας βαθύτερης διεργασίας. Εννοώ, και φυσικά είναι αδύνατο να το αναλύσω εδώ, τη ριζοσπαστικοποίηση προς τα δεξιά ενός μεγάλου τμήματος της εκλογικής πελατείας των συντηρητικών κομμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που εμφανίστηκαν φαινόμενα αλληλοτροφοδοτούμενα, όπως του Τραμπ ή του Brexit. Και για να γίνω πιο πεζός, δεν είναι ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης εκείνοι που προκαλούν τη μετατόπιση του κυρίου Μητσοτάκη προς θέσεις αντιφιλελεύθερες, αντικαραμαλικές και εν τέλει αντιμητσοτακικές.
Είναι η ίδια η βάση της Νέας Δημοκρατίας που έχει ήδη μεταστραφεί προς τα δεξιά, ενώ και το κέντρο έχει εξαφανιστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί η δεξιά να αντεπαρατηθεί σήμερα στην ακροδεξιά, όπως συνέβαινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Το βάρος πέφτει στην αριστερά και στη σοσιαλδημοκρατία, όποια και αν είναι σήμερα και η μία και η άλλη. Δεν αρκεί πλέον η επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή η υπεράσπιση της πολιτικής ορθότητας με τους όρους της προοδευτικής Ευρώπης της δεκαετίας του 80. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναπετρεθούμε με την απειλή μιας νέας σκοτεινής εποχής. Είναι αμφίβολο αν το μπορούμε.